Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιο Φανταζή, είμαι γιατρό, είμαι εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταρχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα σα παρουσιάσω τα ωφέλη από το γαϊδουράγκαθο. Το γαϊδουράγκαθο είναι ένα φυτό που το έχετε δει όλου του αγρού, το οποίο έχει ένα υπέροχο μόβ χρώμα και πάρα πολλά αγκάθια. Το γαϊδουράγκαθο είναι ένα από τα βότανα που διαβάζω στα σχόλια συχνότερα ότι σα απασχολεί, γι' αυτό αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο που να παρουσιάζω τα ωφέλη του σύμφωνα με τι τελευταίε επιστημονικέ έρευνε. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να τονίσω ότι τα ωφέλη που θα πω δεν προέρχονται από το αφέψιμα γαϊντουράγκαθού, δηλαδή να κόψω το γαϊντουράγκαθό, να το βάλω στο νερό και να το βράσω. Αυτό δεν θα βοηθήσει. Ο μόνο τρόπο να πάρουμε σωστά το γαϊντουράγκαθό είναι σε ταμπλέτε. Άρα, οι χρήσει στι οποίε θα αναφερθώ και οι μελέτε που έχουν γίνει σχετικά αφορούν αποκλειστικά κατανάλωση του γαϊντουράγκαθου σε ταμπλέτε. Προστασία του ύπατος. Η πιο γνωστή δράση του γαϊδουράγκαθου είναι η προστασία του ύπατο. Όπω έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, ο αριθμό των ανθρώπων που πάσχει από κάποια μορφή βλάβη στο σηκώτη, όπω η λιπόδη του ύπατο, αλκοολική ή μη αλκοολική αιτιολογία, αυτό δηλαδή που λέμε λίπο στο σηκώτη, η χρόνια επατήτητα, αλλά ακόμα και κάποιε βαριέ παθήσει όπω η κύρωση του ύπατο και ο καρκίνο είναι αρκετά μεγάλο το γαϊδουράγκαθο ω συμπλήρωμα διατροφή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ώστε σε αυτέ τι παθήσει να μην εξελιχθούν καθόλου ή να εξελιχθούν πιο αργά. Υπάρχουν πολλέ μελέτε που υποστηρίζουν ότι το γαϊδουράγκαθο προστατεύει το σηκώτη από τι τοξίνε και αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονό ότι το γαϊδουράγκαθο έχει ισχυρή αντιοξυδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση στο ύπαρ. Είναι τόσο σημαντική και ισχυρή η υπατοπροστατευτική του δράση που σε μερικέ κλινικέ μελέτε ανά τον κόσμο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τη δηλητηρία από μανιτάρια, όπω και σε οξύε υπατήτητε από υπερβολική κατανάλωση ιουσιών που είναι τοξικέ προ το σηκώτη. Υπάρχουν πολλέ μελέτε που έχουν δείξει ότι το γαϊδουράγκαθο μειώνει τη φλεγμονή στο σηκώτη και την καταστροφή του από τι τοξίνε. Ακόμα και σε μια από τι χειρότερε παθήσει του ύπατο, την κύρωση, έχει φανεί ότι η κατανάλωση γαϊδουράγκαθου σε συμπληρώμα διατροφή μπορεί να βελτιώσει λίγο το προσδόκιμο επιβίωση. Μπορεί δηλαδή να αυξήσει τα χρόνια που θα επιβιώσει κάποιο με αυτή την νόσο. Σε κάθε περίπτωση όμω, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το γαϊδουράγκαθου δεν είναι συγχωρό χάρτη για την κατανάλωση αλκοόλ και την υπερβολική κατανάλωση τροφή. Αν κάποιο πάσχει απολύτω στο σηκώτη, αυτό που επιστημονικά ονομάζουμε λιπόδη διείδηση του τύπατο. Είτε επειδή πίνει πολύ αλκοόλ, είτε επειδή τρώει πολύ και λάθος τροφές, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ξεκινώντας από τη βάση του. Δηλαδή, να περιορίσει ή και να κόψει τελείως το αλκοόλ και να βελτιώσει τη διατροφή του, έτσι ώστε να χάσει βάρος και να βγάλει από τη καθημερινή διατροφή τροφές που βλάπτουν το σηκώτη. Θα ήταν ανόητο για κάποιον που καταναλώνει υπερβολικέ ποσότητε αλκοόλ να αρχίσει να παίρνει ταμπλέτε με γαϊδουράγκαθο και να συνεχίσει την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το δεύτερο που πρέπει να τονίσω είναι ότι σε περίπτωση που πάσχετε από οποιαδήποτε από τι παθήσει που ανέφερα, πριν αποφασίσετε να πάρετε κάποιο συμπλήρωμα διατροφή που περιέχει γαϊδουράγκαθο, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε με τον γιατρό που σα παρακολουθεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινήσετε. Οποιοδήποτε σκευάσμα πριν ανημερώσετε το γιατρό σα. Προστασία του εγκεφάλου. Υπάρχουν κάποιε πολύ πρώιμε μελέτε που δείχνουν ότι το γαϊδουράγκαθο, εκτό από το σκότι, προστατεύει και τον εγκέφαλο. Σε αντίθεση με τι μελέτε του ύπατο, εδώ οι μελέτε είναι πολύ περιορισμένε και τι περισσότερε φορέ δεν αφορούν ανθρώπου. Έχουν γίνει δηλαδή σε εργαστήρια ή σε πειραματόζωα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια αρχικά στοιχεία που δείχνουν ότι το γαϊδουράγκαθο μπορεί να προστατεύσει από νευροεκβιλιστικές παθήσεις όπως η άνοια και η νόσος Πάρκισον. Προστασία των οστών. Και εδώ οι μελέτε που έρχονται κυρίω από εργαστήρα και πειραματόζα, αλλά υπάρχουν κάποια αρχικά στοιχεία που δείχνουν ότι είναι πιθανό το καλυτεράκαθο να μειώνει την απώλεια των οστών που εμφανίζεται στι γυναίκε μετά την εμινόπαυση. Μπορεί να είναι χρήσιμο στην προσπάθεια αντιμετώπιση του καρκίνου, η σημαντικότερη βοήθεια που έχει μελετηθεί σε σχέση με το γαϊτουράγκαθο στην αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ότι το γαϊτουράγκαθο μπορεί να μειώσει τι παρενέργειε τη χημειοθεραπεία. Υπάρχουν επίση κάποια αρχικά στοιχεία που δείχνουν ότι το γαϊτουράγκαθο μπορεί να βοηθήσει τη χημειοθεραπεία να δουλέψει καλύτερα ενάντια στα καρκινικά κύτταρα. Πράγμα που θα κάνει τη θεραπεία πιο αποτελεσματική. Και σε αυτή την περίπτωση όμω οι μελέτε ανθρώπου είναι περιορισμένε. Όπω είπαμε και πριν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρετε γαϊδουράγκαθο σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερώσει το γιατρό που σα παρακολουθεί. Μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή του γάλακτο στο θυλασμό. Το γαϊδουράγκαθο είναι ένα από τα βότανα που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στο παρελθόν για να αυξήσει την παραγωγή γάλακτο κατά τη διάρκεια τη γαλουχίας. Έχει φανεί σε αρχικέ μελέτε ότι το γαϊδουράγκαθο αυξάνει την παραγωγή μια ορμόνη που λέγεται προλακτίνη, η οποία βοηθάει σε αυξημένη παραγωγή γάλακτο. Όμω οι μελέτε που έχουν γίνει σε ανθρώπου είναι πολύ περιορισμένε, αλλά τουλάχιστον σε μία μελέτη έχει φανεί ότι η κατανάλωση γαϊντουράγκαθου για δύο μήνε αυξάνει κατά 64% την παραγωγή γάλακτο σε σχέση με εικονικό φάρμακο, το γνωστό πλασίμπο. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια τη γαλλουχία, καλό είναι πριν πάρετε οτιδήποτε να ενημερώσετε τον γιατρό που σα παρακολουθεί. Μπορεί να βοηθήσει για την ακμή. Η ακμή δεν είναι κάποιο πρόβλημα υγεία το οποίο απειλεί τη ζωή μα. Αλλά σε μερικέ περιπτώσει μπορεί να οδηγήσει σε ουλέ στο πρόσωπο και αυτό αισθητικά να είναι ενοχλητικό. Το γαδιδρόγκαθο έχει φανεί σε μια μελέτη ότι μπορεί να μειώσει την ακμή κατά 53% σε μόλις δύο μήνε αγωγή. Δυστυχώ αυτή η μελέτη έχει το πρόβλημα ότι δεν είναι ποιοτική γιατί δεν υπάρχει ομάδα ελέγχου. Αλλά συνυπολογίζοντα την ασφάλεια του γαδιδρόγκαθου, δεν θα ήταν κακή ιδέα να το δοκιμάσει κάποιο σε συνεργασία με τον δερματολόγο του. Προστατεύει από το διαβήτη. Υπάρχουν πολλέ μελέτε που δείχνουν ότι το γαϊδουράγκαθο είναι ένα ανάμεσα στα πολλά βότανα που βοηθούν για τη ρύθμιση του ζαχάρου. Έχουν γίνει αρκετέ μελέτε και φαίνεται ότι η σωστή δοσολογία γαϊδουράγκαθο σε μορφή συμπληρώματο διατροφή μπορεί να μειώσει και τα επίπεδα γλυκόζη του αίματο αλλά και τη γλυκοζηλίωμένη ημοσφαιρήνη. Υπάρχει επίση η σκέψη ότι η ισχυρή αντιοξιδωτική και αντιφλεγμονώτη δράση του γαϊδουράγκαθο είναι πιθανό να προστατεύει και τα αγκία από τη βλάβη. Ε, από την επιβλαβή δράση που έχει το αυξημένο ζάχαρο σε αυτά. Όλα αυτά ακούγονται αρκετά ενδιαφέροντα και σίγουρα είναι πολύ σημαντικά, αλλά μένει να απαντηθούν δύο ερωτήματα. Είναι ασφαλές και αν είναι υπάρχουν κάποιοι που δεν πρέπει να το παίρνουν ποτέ. Στην πρώτη ερώτηση η απάντηση είναι αρκετά απλή, γιατί έχει φανεί ότι και τα άτομα τα οποία παίρνουν πολύ υψηλές δόση κατά του ράγκαθο, εμφανίζουν παρενέργειες πάρα πολύ σπάνια. Επίση, οι παρενέργειε αυτέ είναι πάρα πολύ ύπιες. Συγκεκριμένα, μόλι 1% ε, περιμένουμε να εμφανίσει κάποια παρενέργεια από την κατανάλωση του κατουράγκαθο σε μορφή συμπληρώματο διατροφή και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων αφορά ήπια γαστεντερικά ενοχλήματα όπω ναυτία, διάρρεια και φούσκωμα. Ευτυχώ κάτι σοβαρότερο δεν έχει αναφερθεί σχεδόν ποτέ. Οι ομάδε ανθρώπου που θα έπρεπε να το σκεφτούν διπλά πριν να αποφασίσουν να ξεκινήσουν να παίρνουν καϊδουράγκαθο είναι οι γυναίκε που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνη και καρονοχία, που όπω πάντα πρέπει να ρωτάνε τον γυναικολόγο του πριν καταναλώσουν οτιδήποτε, είτε βότανο, είτε φάρμακο, είτε συμπλήρωμα διατροφή, τα άτομα που έχουν αλλεργία στο φυτό και τα άτομα που έχουν διαβήτη, γιατί όπω είπαμε νωρίτερα, το γαϊτουράκαθο μπορεί να μειώσει τα υπέδα του ζαχάρου στο αίμα και τα άτομα που παίρνουν ήδη φάρμακα για το διαβήτη μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο να εμφανίσουν υπογλυκαιμία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πριν αποφασίσετε να πάρετε γαϊτουράκαθο, πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσετε με τον γιατρό που σα παρακολουθεί. Αν βρήκατε το, το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σα ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ!